Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος, το οποίο θα φτάσει μέχρι τέλους με τον κύριο Παπαθανασίου θα κλείσουμε, διότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι στις προθέσεις μου δεν ήταν να τα ξαναπούμε. Αλλά επειδή μου ευχήθηκε στη γιορτή μου την επανάκαμψη τέλος πάντων στο χώρο, λέω άντε. Με γρουσούζεψε, για να το πω έτσι απλά. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Παπαθανασίου. Καλώς σας βρήκα, δεν νομίζω να σας πήρα στο λαιμό μου πάντως. Δημιουργικά η αλήθεια είναι ότι σας θαυμάζω για την υπομονή σας, για το χαλκέντερον τέλος πάντων του στομαχιού σας. Διότι, αν μη τι άλλο, πέρα από τα γενικότερα πράγματα, αυτές οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τραυματικές. Θέλει πολύ υπομονή. Ας πιάσω το πιο απλό, δηλαδή και για σήμαντα θέματα που θα έπρεπε να περνάνε τακ, 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 τακ έτσι, είστε ικανοί εκεί πέρα να καθίσετε μια ώρα να συζητάτε. Τι κουράγια. Κύριε Γασάπη, εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να περνάμε ορισμένα θέματα, όσο και αν φαίνονται ασήμαντα, με μια απλή έτσι, διαδικαστική ματιά. Θα πρέπει να συζητιούνται κάποια πράγματα και πολλές φορές η έναρξη αυτής της κουβέντας μπορεί να γίνει και δημιουργική. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε στις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι υπάρχουν 6 δημοτικές παρατάξεις πλέον, 6 επικεφαλής, και το γεγονός ότι πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν το καλοσκεφτείτε, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο στο Δήμο, στο οποίο διαβουλεύεται και συζητάει και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τι πρεσβεύει ο καθένας και κάθε δημοτική παράταξη, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας εκτενής διάλογος, ακόμα και για πράγματα που μπορεί να τα θεωρούμε πιο υποσιώδη. Για τον Νίκο Ανοχής, για παράδειγμα, συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, για τον Νίκο Ανοχής, παραδείγματος χάρη, εγώ τοποθετήθηκα και είπα το εξής, ότι δεν πρέπει να αλλάξει η απόφαση προηγούμενη του Δημοτικού Συμβουλίου για τους 4 θέσεις για τα συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα, γιατί φοβόμαστε ότι υπάρχουν, ας πούμε, μπορούν να αναπτυχθούν με τις περισσότερες θέσεις ζητήματα trafficking, ζητήματα παραβατικότητας κτλ. Τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, το γεγονός ότι στη συνέχεια η κουβέντα βγήκε εκτός ενός πλαισίου και αρχίσαν διάφοροι να μιλάνε για εμπειρικές καταστάσεις, αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε να περνάμε και όλα τα πράγματα έτσι με ένα ναι, με ένα όχι, με ένα παρόν. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ένα τέτοιο θέμα να αντιμετωπιστεί κατά βάση υπηρεσιακά και από εσάς να πάρει την τυπική έγκριση. Όχι. Αυτό το θέμα μπορεί να συζητείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έκρινε ότι ήταν αρκετά σημαντικό προκειμένου να αλλάξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο, και έπρεπε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να έχει μια διαλογική έτσι, διαβούλευση και να γίνεται μια κουβέντα. Μέχρι ένα σημείο, βέβαια, και αυτό είναι και ευθύνη του Προεδρείου, είναι και ευθύνη των επικεφαλής. Το κλίμα σε αυτή τη νέα θητεία πώς φαίνεται, πώς ξεκινήσατε, γιατί έχετε και προηγούμενη εμπειρία. Το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έλεγα ακόμα ότι ψάχνει να βρει ένα ρυθμό, ψάχνει να βρει ένα βηματισμό. Είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα τα οποία συγκαταλέγονται πλέον στις παρατάξεις, στις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν έχει, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε μέσα σε παρένθεση εισαγωγικά, ιστορικές έτσι, φυσιογνωμίες της αυτοδιοίκησης στα Τρίκαλα, όπως είναι ο Μιχάλης Ταμήλος, ο Θανάσης ο Βαβίλης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους έτσι, διαφοροποίησεις όσον αφορά τουλάχιστον εμάς. Υπάρχουν όμως και νέα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά νομίζω θα πρέπει να βρουν περισσότερο έτσι, θάρρος να τοποθετούνται και να εισηγούνται πράγματα, κυρίως από την πλευρά της δημοτικής πλειοψηφίας. Είναι 6 δημοτικές παρατάξεις, είναι μια ενδιαφέρουσα σύνθεση. Πιστεύουμε ότι με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και της ισότιμης παρουσίας όλων των παρατάξεων, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν εμείς θέσαμε προχθές ένα ψήφισμα, και πρέπει να το βλέπουμε και λίγο έτσι στην ουσία, στην πολιτική ουσία. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένα ψήφισμα για τον ένφια ή μπαίνει ένα ψήφισμα για την υποστήριξη των δημάρχων που καλούνται σε απολογία, δεν πρέπει και η κοινωνία και οι πολίτες ή και τα μέσα να θεωρηθούν ότι αυτή όλη η κουβέντα είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, να αναφέρω ένα παράδειγμα, όπως το ψήφισμα που καταθέσαμε για τους 5 δημάρχους που καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ήδη από σήμερα και τις επόμενες μέρες. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι μόνο για την αριστερά, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αν οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες
για οποιαδήποτε απόφαση των συμβουλίων τους, των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων, την άλλη μέρα με πολιτικές, καταρχήν ξεκάθαρα πολιτικές εισηγήσεις του Υπουργείου και του Υπουργού του κ. Μητσοτάκη, προκειμένου, καλούνται στη συγγενικά γραφεία για να δώσουν λογαριασμό, νομίζω ότι ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου, ναι, προκειμένου όλα αυτά να σαρωθούν και η λαϊκή ετοιμιγορία να μπει υπό την δαμόκλειο σπάθη κάποιων μηχανισμών πίεσης και, ας το πούμε μέσα έτσι συμβολικά, ελέγχου. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι εσείς που προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς θέλετε να δώσετε και μια πολιτική χρειά στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και ασφαλώς συγκεκριμένα των δημοτικών συμβουλίων. Οι υπόλοιποι όμως βλέπουν περισσότερο διαχειριστικά το ρόλο τους και γι' αυτό πολλές φορές τέτοιου είδους ψηφίσματα φεύγουν ως τέλος πάντων εντελώς άσχετα στο γενικότερο κλίμα και στη γενικότερη λειτουργία. Να σταθούμε όμως σε αυτό το συγκεκριμένο. Εσείς προτείνετε να στηριχθούν αυτοί οι δήμαρχοι οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία για επανέλεγχο των δημοτικών υπαλλήλων με το φόβο ότι ένα ποσοστό 15% θα οδηγηθεί στην απόλυση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Γιατί αυτή την ώρα, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν περισσεύει προσωπικό από την αυτοδιοίκηση. Όχι, όπως ήταν κάποτε. Λείπουν χιλιάδες θέσεις. Λείπουν χιλιάδες. Είναι σωστή αυτή η σκέψη και αυτός ο προσανατολισμός. Από την άλλη, όμως, το ανέφερε και η κυρία Κάκλα κάποια στιγμή χθες που την είχαμε εδώ, ότι για τις περιπτώσεις όμως των διαφόρων με τα πλαστά πτυχία, με τα μαϊμού τέλος πάντων, μόρια κλπ. Δεν θα έπρεπε να γίνει ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα κάπως? Όλοι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και έχουν κάνει τον αυτοέλεγχο των συμβάσεων και τον αυτοέλεγχο των πιστοποιητικών και των εγγράφων που επικαλείται ο κάθε υπάλληλος προκειμένου να καταλάβει μια θέση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λάπας προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι βρέθηκε και ένας εργαζόμενος του Δήμου Τρικαίου να, ίσως να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Αυτό δεν ήταν ανάγκη λοιπόν. Πιστεύουμε ότι αυτή όλη η μεθόδευση από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν έχει σκοπό την αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων. Έχει σκοπό να δημιουργήσει μια τεράστια δεξαμενή, προκειμένου από αυτή τη δεξαμενή να αντλήσει απολύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου κιόλας, όπως του επιβάλλει η Τρόικα. Γιατί και από τον είναι Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωραία, δεν είναι καταγεγραμμένοι οι δημοτικοί πάλι. Δεν ξέρω τι είναι εσωτερικό. Προσπαθούν να επανελέγξουν δίθεν τις συμβάσεις αυτές, οι οποίες προέρχονται από το υπουργικό διάταγμα, το περίφημο το διάταγμα Παυλόπουλου. Ναι. Με αυτόν τον επανέλεγχο να θέσουν αυτούς όλους τους ανθρώπους υπό αφισβήτηση που διορίστηκαν και μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με δυνάμη των διατάξεων του διατάγματος Παυλόπουλου. Συνεπώς, από εκεί προσπαθούν να βρουν αυτή την αφορμή, προκειμένου με δήθεν έτσι προμετωπίδα έναν επανέλεγχο ή κάποια πλαστά πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να επικαλεστούν, να δημιουργήσουν εν δυνάμει διαθεσιμότητες και απολύσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο, παράδειγμα κάτι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων ή του Δήμου Χαλανδρίου, όταν παίρνει αμόφωνες αποφάσεις ότι εμείς κάνουμε τον έλεγχο, και αυτό λένε οι συνάδελφοι, ότι κάνουμε έλεγχο των πιστοποιητικών όλων των δημοτικών υπαλλήλων, όπου βρίσκουμε τέτοιες περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά κτλ., τα στέλνουμε στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζει αυτό το γεγονός και μόνο, εξασφαλίζει την αυτοκάθαρση μέσα στους δημοτικούς οργανισμούς. Συνεπώς θεωρούμε ότι όλα λίγο, τα άλλα. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει, κύριε Παπαθανασίου. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Απλώς όσες φορές προσπάθησε είτε αυτή η κυβέρνηση είτε οι προηγούμενες, απέδειξαν ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Δηλαδή, πολύ λίγα μεμονωμένα περιστατικά, με επίοργους, τους λεγόμενους επίοργους που θυμάστε επικαλούνταν και ο κύριος Σαμαράς παλιότερα, ότι οι επίοργοι θα φύγουν και οι επίοργοι είναι 15.000 και τελικά αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν παραπάνω από 700 σε όλο το δημόσιο τομέα. Τώρα βρίσκουν ένα άλλο, επανελέγχουμε τις συμβάσεις. Δηλαδή, πόσες συμβάσεις αορίστου χρόνου γίνανε ορισμένου χρόνου μάλλον γίνανε αορίστου και πώς από αυτούς τους ανθρώπους, τους συμβασιούχους, τους πρώην συμβασιούχους, θα καταφέρουμε εμείς να βρούμε έναν αριθμό προκειμένου να τον θέσουμε υπό διαθεσιμότητα ή αύριο μεθαύριο στην ανεργία. Οπότε το θέμα αυτό θα επανέλθει και θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτό το θέμα συζητήθηκε. Δυστυχώς απορρίφθηκε το ψήφισμα το οποίο καταθέσαμε με 21 ψήφους αρνητικές και μόλις 8 θετικές και 9 παρών, αν θυμάμαι καλά. Είναι δυστυχώς, γιατί επικαλέστηκε, και θα ήθελα να το πω και από την εκπομπή σας, ο κύριος Λάπας επικαλέστηκε, δεν μπόρεσα να το απαντήσω εκείνη τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δήθεν εγώ προσωπικά και το Φυσάει Κόντρα πέρσι, παραδείγματος χάρη, όταν θέταμε ζήτημα
σχετικά με το παγοδρόμιο, αν θυμάστε, στο ποτάμι, ναι, ότι τότε εγώ καλούσα τον εισαγγελέα για να ξεκινήσει ποινικές διώξεις εναντίον του τότε δημάρχου, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αναλυθές από αυτό. Και μου δίνει η αφορμή η εκπομπή σας, να το πω και δημόσια, διότι εμείς ποτέ δεν επικαλεστήκαμε την εισαγγελική αρχή προκειμένου να ασκήσουμε οποιαδήποτε κριτική στην τότε δημοτική αρχή. Και να σας πω και το εξής χαρακτηριστικό. Όταν κλήθηκα προκαταρκτικά να εξεταστώ ως μάρτυρας, και εγώ θα έλεγα εκείνη την στιγμή ευνηδιάστηκα από την κλήση αυτή. Όταν λοιπόν με κάλεσε ο εισαγγελέας να καταθέσω προκαταρκτικά ως μάρτυρας, το μόνο που διαπίστωσα ότι υπήρχε στη δικογραφία μέσα που είχε ετοιμάσει ο κύριος εισαγγελέας ήταν ένα δημοσίευμα σε ημερήσια εφημερίδα των Τρικάλων, συγκεκριμένα του πρωινού λόγου και της δημοσιογράφου της κυρίας Ευαγγελίας Σωτηρίου. Αυτό είχε μέσα η δικογραφία. Και, από εκεί, και πάνω σε αυτό το δημοσίευμα έγινε η οποιαδήποτε εξέτηση διεξήχθηκε, η οποία τελικά κατέληξε, αν δεν κάνω λάθος, στο αρχείο. Εμείς σε καμία περίπτωση και σαν φυσικά κοντά και εγώ προσωπικά. Όμως το θέμα, ναι, έτσι, το ξεκινήσαμε, τώρα, το αναδείξαμε. Ποτέ όμως δεν είπαμε ότι θα πάμε στον εισαγγελέα, ποτέ δεν χτυπήσαμε την πόρτα του εισαγγελέα και ξέρετε είναι πολύ εύκολο για μένα με τη δουλειά που κάνω σαν δικηγόρο να χτυπήσω την πόρτα του εισαγγελέα. Δεν το έκανα ποτέ. Και καλό τον οποιοδήποτε έχει αυτό το στοιχείο να το αποδείξει, εγώ την άλλη μέρα θα παραιτηθώ από δημοτικό σύμβουλο. Ποτέ δεν καλέσαμε τον εισαγγελέα για να βάλει στη φυλακή τον κύριο Λάπα, ούτε ευθύνεται φυσικά το Φυσάη Κόντρα, επειδή ο κύριος Λάπας δικάστηκε με 4 μήνες φυλάκιση για το γνωστό θέμα του Μήλου του Ματσόπουλου, που τη γνωστή κορδέλα. Την οποία δεν εγκάλεσε. Στην οποία. Όταν ήταν στον εισαγγελέα, το ανέφερε η κυρία Κάκλα αυτό. Ομολογώ ότι δεν τα θυμόμουν. Τώρα αυτά είναι τέλος πάντων. Ναι, αυτά είναι όλα ιστορία, όμως έχει μεγάλη σημασία και έχει μεγάλη σημασία και για μένα να επικαλείται ο κ. Λάπας και θα το πω στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη. Θα το πω και στον ίδιο και στο Σώμα ότι εμείς ποτέ δεν επικαλεστήκαμε την εισαγγελική αρχή και τις δυνατότητες που έχει να επέμβει προκειμένου να ασκήσουμε αντιπολίτευση στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Εμείς πήγαμε και στο φως του ήλιου, είπαμε τις απόψεις μας, την κριτική μας. Και ποτέ δεν χρησιμοποίησαμε τέτοια μέσα. Η κριτική σας όμως, κύριε Παπαθανασίου, είχε κινηθεί στο νομικό υπόβαθρο. Ότι νομικά δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει, ναι, σε μια τέτοια. Όταν κάνεις επίκληση κάποιων νομικών δεδομένων που υπάρχει για την προστασία των παρόχθειων περιοχών, αυτό δεν σημαίνει ότι χτυπάς και την πόρτα του εισαγγελέα και του λες να επέμβει και να κλείσει φυλακή τον δήμαρχο. Πάντως δεν χτυπάς την πόρτα του παπά της ενορίας. Εμείς επικαλεστήκαμε στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια κριτική κάποια νομικά δεδομένα, αλίμονο αν δεν σεβόμαστε τους νόμους, και ειδικά τους νόμους που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντολογική, έτσι, με τις περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες που υπάρχουν και στην πόλη μας. Για να έρθω λίγο τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία θα έχει πάρα πολύ μέλλον. Σας παρακολουθώ, βλέπω ότι βγάζετε και κάποια δελτία τύπου, κάνετε έτσι κάποιες δηλώσεις και για την φετινή διοργάνωση και για τα έργα που γίνονται εκεί στο Μήλο Ματσόπουλου και για την ανάδειξη της νησίδας, το νησάκι που λέμε τέλος πάντων, στον Αγιαμονιώτη κλπ. Αυτό τι έκταση μπορεί να πάρει? Μπορεί να δούμε πάλι καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα? Όχι. Κυρία Χασάπη, σας είχα πει και προεκλογικά από αυτό εδώ το βήμα, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι και εμείς διαπιστώσαμε ότι οι θέσεις μας σχετικά με το Μήλο των Ξωτικών ίσως να κινούνταν σε κάποια ακραία αντιπαράθεση. Είδαμε λοιπόν και εμείς και κάναμε την αυτοκριτική μας και κατά την προεκλογική περίοδο και αργότερα και είπαμε ότι τέλος πάντων σιγά σιγά να δούμε και εμείς κάποια πράγματα διαφορετικά σχετικά με αυτό το εγχείρημα. Και κατά την προεκλογική περίοδο είχαμε κάνει κάποιες αναφορές σχετικά με την επιτυχία της εμπορικής πλευράς του όλου ζητήματος. Και είπαμε να δούμε πιο θετικά όλο αυτό το ζήτημα. Δεν σας αφήνουν αλλά να αγιάσετε. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τι συμβαίνει δηλαδή, τώρα, ενώ θέλουμε και εμείς να εμφερθούμε με μεγαλύτερη επίκη κτλ. Και τέλος πάντων να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας για να καταλάβει ο κόσμος. Βλέπουμε τη Δημοτική Αρχή να έρχεται και να σαρώνει μία έκθεση 2,5 τρεμάτων. Και να τη σαρώνει, εντάξει, προκειμένου να την αναπλάσει, όπως λέει, και εμείς συμφωνούμε να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί έχει αφαιθεί στην τύχη της. Και βλέπουμε μπουλντόζες, βλέπουμε χωματουργικές εργασίες, βλέπουμε ισοπαίδωση των πάντων, χώμα παντού. Αύριο μπορεί να δούμε και τίποτα τσιμέντα. Λοιπόν, στην κήτη μέσα του Αγιομονιώτη ποταμού, στην παρόχθια πάλι περιοχή, και λέμε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν έτσι απλά και εύκολα. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή έχει φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια προμελέτη. Η προμελέτη αυτή. Να σας ενημερώσω και εσάς και τους τηλεθεατές μας ότι ήταν μία σελίδα. Δηλαδή, με βάση αυτή την προμελέτη, χωρίς καμία
οικονομική, έτσι να κολοστολογηθούν όλες αυτές οι δαπάνες. Χωρίς τίποτα το παραμικρό. Την επόμενη μέρα, μόλις εγκρίθηκε η προμελέτη αυτή της Δημοτικής Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο, άρχισαν να μπήκαν μέσα οι φαγάνες, οι δοσοτήρες κτλ. Πήγαμε και διαπιστώσαμε με το σύντροφο του Θήμιου του Σαλιάχη μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι μια κατάσταση κρανίου τόπου. Και λέμε ότι εντάξει, το πάρκο του Ματσόπουλου το σοπεδώσαμε, το ασφαλτοστρώσαμε. Πάμε τώρα και πίσω από το μήλο του Ματσόπουλου. Μετά θα πάμε και στην άλλη όχθη του Αγιαμονιώτη ποταμού. Και όλα αυτά θα γίνουν χάρη μια εμπορική δραστηριότητα για 40. Ποια είναι η καταστροφή? Μας θες, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί εγώ που είμαι μακριά τέλος πάντων και δεν έχω αυτή την εικόνα που μου δίνετε εσείς, είχα την εντύπωση ότι για πρώτη φορά αναδείχθηκε και αυτό το κομμάτι πίσω του Αγιαμονιώτη, που ούτε βλέπαμε τι υπάρχει και πώς υπάρχει. Μόνο τα βατράχια εγώ άκουγα όταν πήγαινα στο καλοκαιρινό, ναι, στο θερινό του σινεμά. Θα αναδειχθεί ως εξής, δυστυχώς. Θα αναδειχθεί ως εξής. Θα ισοπεδώθηκε ο χώρος, θα μπει κοκκινόχωμα ή ένα άλλο είδος χώματος, δεν ξέρω ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα μπουν μεγάλα μηχανήματα, Λούνα Πάρκ κτλ. Για 40 μέρες. Θα γίνει η γιορτή του Μήλου των Ξωτικών και μετά τι θα γίνει? Μετά δεν θα γίνει τίποτα. Θα υπάρχει μια νεκρή φύση, δεν θα υπάρχει καθόλου πράσινο, θα υπάρξει μια μιζέρια. Μα δεν πρόκειται να ανοίξει χορταράκι, γιατί πάλι σε 10 μήνες θα το χρειαστούμε για να ξαναβάλουμε πάλι τα μηχανήματα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, όταν έρχεται η Δημοτική Αρχή και λέει ότι σε αυτό το χώρο θα κάνω δίθεν δύο γήπεδα βόλεϊ. Λοιπόν, τα γήπεδα βόλεϊ είναι μια πρόφαση προκειμένου αυτός ο χώρος να είναι ισοπεδωμένος. Γιατί αν ήταν γήπεδο μπάσκετ ή γήπεδο κάτι άλλο, θα χρειαζόταν να μπουν και μπασκέτες και τα λοιπά, στερεά εμπεμπηγμένο στο έδαφος. Δηλαδή, ο Δήμαρχος τι λέει τώρα? Θα κάνω δύο γήπεδα βόλεϊ μισό στρέμμα και άλλο μισό στρέμμα ποικίλες δραστηριότητες κτλ. Και ουσιαστικά θα έχω 1,5-2 στρέμματα ελεύθερα για κάθε χρήση για να τα χρησιμοποιώ μια φορά τον χρόνο. Εμείς λέμε να αναπλαστεί αυτός ο χώρος. Ωραία, ισοπεδώθηκε. Να φυτέψουμε πράσινο, να φυτέψουμε δέντρα, να συνδέσουμε το πράσινο και την εισίδα αυτή με το νερό, να ανοίξουμε παράπλευρη κήτη του Αγιαμονιώτη που οδηγεί το νερό στο Μήλο του Ματσόπουλου, γιατί εκεί στο Μήλο του Ματσόπουλου η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και νομίζω ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει μια δαπάνη κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για την μεσολογική ανάδειξη των μηχανημάτων του Μήλου Ματσόπουλου, που ήδη η εργολαβία έχει ξεκινήσει και δουλεύει ο εργολάβος και πάει μια χαρά και θα γίνει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πιάσουν τόπο. Και για να πιάσουν τόπο θα πρέπει να διοχετεύσουμε και στο Μήλο του Ματσόπουλου, όπως είχε κάνει ο Μακαρίδης ο Ματσόπουλος, το νερό του Αγιαμονιώτη ποταμού, προκειμένου ο νερόμουλος να κυλήσει και όλα αυτά να γυρίσει στρόφικα και να λειτουργήσει έστω και σε επίπεδο μουσείου. Έτσι. Ο νερόμυλος. Πώς θα γίνει αυτό τώρα όταν έχουμε μπαζώσει την κήτη? Την κήτη λοιπόν την έχουμε μπαζώσει. Έχουμε ρίξει μπάζα μέσα, από εκεί θα περάσουν τα βαρέα φορτηγά που θα πάνε τα μηχανήματα στην εισίδα. Θα δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά θα αποξενωθεί από τη λειτουργική, από τη λειτουργία του νερόμυλου. Άρα λοιπόν και αυτό το έργο, η μουσιολογική δηλαδή ανάδειξη του Μήλου του Ματσόπουλου, μπαίνει σε αμφισβήτηση ουσιαστικά. Αυτό μου ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ περίεργο. Και πάρα πολύ την ώρα που έχουν ξεκινήσει τα έργα για την ανάδειξη του μήλου, του μηχανολογικού, του εξοπλισμού κλπ. Ναι. Την ώρα που μου λέτε ότι είχαν εγκριθεί έτσι κι αλλιώς αυτά τα χρήματα, ναι, για να έρθει το νερό. Και δουλεύει αυτή τη στιγμή ο εργολάβος. Τώρα, τι απάντηση, τι εξήγηση σας έδωσαν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής? Μήπως είναι... Δεν έχουν απαντήσει στην καταγγελία που έχουμε κάνει. Όταν θα έρθει την επόμενη Τετάρτη. Και θα το συσχετίσουμε με την κανονιστική διάταξη της φετινής γιορτής του Μήλου των Ξωτικών και θα το βάλουμε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω να πάρουμε μια απάντηση, η οποία όμως να είναι πιστική. Εκ παραδρομής έγινε η όλη ιστορία για τον Μήλο των Ξωτικών στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή που ήρθε τέλος πάντων η έγκριση των συμμετεχών, των επιχειρηματιών, μόνο με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς να έχει περάσει προηγουμένως από το ΔΣ ή από την Επιτροπή? Η κανονιστική διάταξη δεν έφερε ούτε την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μόνο η εισήγηση για την ανάθεση των συμβάσεων στους ιδιώτες. Νομίζω ότι δεν έγινε εκ παραδρομής. Και νομίζω ότι τελικά δεν είναι μόνο η απειρία ορισμένων στελεχών της Δημοτικής Αρχής που βάζει σε ένα κικαιώνα έτσι πίσω μπρος πώς να ενεργήσει μια σημαντική δημοτική επιχείρηση όπως είναι αυτή της η Τρίκαλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία έχω την τιμή είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή της η Τρίκαλα, συνεδρίασε μία και μόνο φορά για την ανάδειξη και τη συγκρότησή του σε σώμα για να εκλέξουμε τον πρόεδρο κτλ. Από εκεί πέρα δεν συνεδρίασε. Περίμενα να συνεδριάσει, περίμενα να μας καλέσουν, προκειμένου να δούμε τις προσφορές που έχουν καταθέσει οι ιδιώτες σχετικά με την ανάθεση των εμπορικών δράσεων,
σχετικά με τον προϋπολογισμό, σχετικά με την κανονιστική διάταξη. Και περίμενα περίπου ένα μήνα. Δεν ήρθε καμία κλίση, ήρθε μόλις χθες μία κλίση για την επόμενη Δευτέρα, όπου όμως έχει προηγηθεί και οι συνεδρίες της Δημοτικής Κοινότητας και οι συνεδρίες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή όλων των οργάνων του Δήμου, χωρίς σε κανένα από αυτά να έχει πάει μία εισήγηση εκ μέρους της διοίκησης του ΙΤΡΙΚΑΛΑ, δηλαδή του Διοικητικού του Συμβουλίου. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό γίνεται γιατί είτε προφανώς υπάρχει μία, ας το πούμε, προσπάθεια, γίνεται ίσως ένας πόλεμος συσχετισμών τώρα μέσα, εγώ έτσι το εκτιμώ, μεταξύ της νέας Δημοτικής Αρχής και της διεύθυνσης του ΙΤΡΙΚΑΛΑ, είτε υπάρχει ανοργανωσιά, είτε υπάρχει ασυνεννόηση. Πάντως δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, γιατί ο κύριος Δήμαρχος, μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι υποστήριξε και διαζώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έθεσα εγώ το ζήτημα. Και μας είπε ότι όχι, πρώτα θα αποφασίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά θα αποφασίσει το ΙΤΡΙΚΑΛΑ. Αλλά δηλαδή διαπιστώνω ότι κάπου έχει χαθεί και η μπάλα. Και νομίζω ότι σε τέτοια σημαντικά πράγματα, γι' αυτό και έκλεισα την τοποθέτηση μου λέγοντας ότι μην πείτε μετά ότι αν κάτι δεν πάει καλά στο Μήλο των Εξωτικών φέτος, ότι φταίει το φυσικά κόντρα. Μόνοι σας δηλαδή βάζετε τρικλοποδιές ο ένας τον άλλον. Πάντως, επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με αφορμή το Μήλο των Εξωτικών, είχε δημιουργηθεί έτσι και ένα. Και είναι λογικό αυτό, κύριε Αξάπη. Είναι λογικό, ναι, όταν είναι ένα μεγάλο εγχείρημα με 750. Ναι, και τη διαφάνεια. Έπαινε το ζήτημα τη διαφάνεια. Σαφώς. Για μια διοργάνωση η οποία από την πρώτη στιγμή εκ του αποτελέσματος ήταν πάρα πολύ θετική για την πόλη και για την περιοχή όλη. Παρ' όλα αυτά και πολύ σωστά. Όλοι όσοι συμμετέχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο το βάζετε συνέχεια. Και πολλές φορές κουνούσατε και το χέρι στην τότε Δημοτική και Αρχή. Και να σας πω και το εξής. Τώρα... Και πάντα τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον συστήνονταν μια επιτροπή διαπραταξιακή, η οποία να ελέγχει και τη διεύθυνση του ΙΤΡΙΚΑΛΑ σχετικά με τη διαχείριση κτλ. Στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων τη συμπολίτευση και τη μείζωνο αντιπολίτευση. Φέτος μας κάνει εντύπωση ότι η κανονική διάταξη καταργεί αυτόν το, ας το πούμε έτσι, θεσμό του εγχειρήματος. Δεν θα υπάρχει η τριμελής αυτή διαπαραταξιακή επιτροπή, στην οποία θα μπορούν και οι παρατάξεις να απευθύνονται και οι Δημοτικοί Συμβουλοί όλοι σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων. Γιατί? Και έρχεται μία άλλη πρόταση, η διεύθυνση του ΙΤΡΙΚΑΛΑ να συνονοείται μόνο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες από διάφορες υπηρεσίες και επιχειρήσεις και δημοτικές δομές, όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο, όπως είναι η Διεύθυνση Πρασίνων κτλ. Αυτό μας κάνει εντύπωση και μας δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με το αν θέλει η Δημοτική Αρχή έστω και αυτές τις μικρές, ας πούμε, δυνατότητες που έδινε για τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών και της διαφάνειας, να μπορέσουμε να τις θεσμοθετήσουμε και να τις κρατήσουμε. Αυτό σημαίνει μια επαναχώρηση, κατά την άποψή μας. Μα αντί να βελτιωθεί. Είναι επαναχώρηση δηλαδή στα ζητήματα του ελέγχου και της διαφάνειας σε ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι καθόλου παράλογο, ότι ένα εγχείρημα το οποίο αγγίζει σε τζίρο το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μα δεν έχει κάτι μεγαλύτερο, νομίζω, αυτή την Όχι. ώρα τουλάχιστον ο Δήμος Τρικαίων. Σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Οπότε καμία... θα έπρεπε λοιπόν, οι ασφαλιστικές δικλείδες να είναι πολύ περισσότερες. Άρα λοιπόν δεν είναι πολύ περισσότερες, εκλείπουν και αυτές οι οποίες υπήρξαν, που είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και αυτό μας κάνει πραγματικά εντύπωση. Αυτό είναι εντυπωσιακό και φαντάζομαι θα το συζητήσετε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα θα γίνει κριτική σε αυτό. Καλά κουράγια. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο προκάλεσε έτσι αρκετές συζητήσεις. Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να το παρουσιάσει ως μια εντελώς τυπική διαδικασία. Αναφέρομαι στην παραγραφή των οφειλών του Δήμου προς τους προμηθευτές λόγω παρέλευσης της πενταετίας. Νόμος ορίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Τέλος πάντων, το υποβάθμισε πάρα πολύ το θέμα. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει από την πλευρά της κοινωνίας των Τρικάλων και των φεσωμένων προμηθευτών, οι οποίοι περίμεναν, ήλπιζαν τέλος πάντων αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή να τα πάρουν από τον Δήμο. Εσείς τι άποψη έχετε? Μπορεί να κάνει κάτι το Δημοτικό Συμβούλιο ή είναι μια τελειωμένη ιστορία πλέον? Κοιτάξτε, κύριε Χασαπή, νομίζω ότι όταν μια Δημοτική Αρχή το πρώτο πράγμα που έχει να παρουσιάσει είναι να διαγράψει τις οφειλές που έχει προς τρίτους, και όταν αυτοί οι τρίτοι, οι οφειλές αυτές κυμαίνονται από τα 50 ευρώ, το 90%, σε ποσοστό 90%, από 50 ευρώ μέχρι, ξέρω εγώ, 2.500, δηλαδή μικροποσά, νομίζω ότι είναι μια κακή αρχή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι, ο κύριος Παπαστεργίου και η κυρία Δαρκαφούκη, παρακολούθησαν στην
πρόσφατη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Σταθάκη να μιλάει για διαγραφή του χρέους. Ο κ. Σταθάκης είπε για διαγραφή του χρέους που έχουμε σε τοκογλύφους και σε τράπεζες και σε τοκογλύφους του εξωτερικού κτλ. Το δημόσιο χρέος. Δεν είπε για τη διαγραφή του χρέους που έχουμε προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη ακόμα και τα 50 και τα 200 ευρώ για να μπορέσουν να φέρουν τα πράγματα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, να την προασπίσουν. Έτσι. Είναι μια κακή λοιπόν, ένα καχέκτυπο να διαγράφει ο Δήμος 960.000 συνολικά ευρώ από τις απαιτήσεις που έχουν τρίτης βάρος του και να το διαγράφει αυτό ελαφρά την καρδία, λέγοντας μάλιστα ότι εντάξει τι έγινε, είναι μια τεχνική τυπική προϋπόθεση και όσοι θέλουν από τους πολίτες αυτούς μπορούν να κινηθούν δικαστικά. Μα οι πολίτες αυτοί δεν κινήθηκαν δικαστικά, γιατί πραγματικά τα ποσά για τα οποία έχουν λαμβάνει από το Δήμο είναι τόσο μικρά, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξίζει να πας δικαστικά να διεκδικήσεις 200 ευρώ, γιατί όπως ξέρετε η δικαιοσύνη έχει γίνει δυστυχώς πάρα πολύ ακριβή. Δεν είναι σπόρο. Είναι για τους λίγους. Είναι για τους λίγους. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να λάβει τώρα 200 και 300 ευρώ και μάλιστα με την σκέψη ότι αυτά το χρωστάει, δεν το χρωστάει κάποιος, ξέρετε, κάποιος μπακάλι της γειτονιάς, με ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι, ας πούμε, ανυπόλυτο. Το χρωστάει ο Δήμος της πόλης. Ένα σοβαρό νομικό πρόσωπο, το σοβαρότερο νομικό πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή στα Τρίκαλα, αν εξαιρέσουμε το δημόσιο. Λοιπόν, τα χρωστάει ο Δήμος για δοσηληψίες που έγιναν το 2008, που έγιναν το 2007 κτλ. Έτσι κι αλλιώς η ζημιά έγινε. Νομίζω ότι ουσιαστικά τα χρήματά τους τα έχουν χάσει. Ουσιαστικά το τα κεφάλι, έχουν γιατί χάσει. Το μόνο που συζητάμε είναι πούμε, το ηθικό. Να πούμε και κάτι άλλο όμως. Να πούμε και μια άλλη πτυχή, να αναδείξουμε και μια άλλη πτυχή του όλου ζητήματος. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε λάβει ένα δάνειο, μια πίστοση, δεν ξέρω ακριβώς τώρα και δίστανται οι απόψεις, 9 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση προκειμένου να τακτοποιήσει τα ληξιπρόθεσμα. Και όντως ένας μεγάλος αριθμός των ληξιπρόθεσμων τακτοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από αυτά τα χρήματα. Και τότε όμως οι πολίτες, από ό,τι ξέρω και από την πρακτική, ότι σέπραξαν μόνο το κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο το οποίο είχε να κάνει με 5 και 6 χρόνια πριν. Και ουσιαστικά πήραν τα χρήματα αυτά για να εσωσκελίσουν τους φόρους που είχαν πληρώσει και το ΦΠΑ και το φόρο που είχαν επιβαρυνθεί για αυτές τις δοσοληψίες. Μου κάνει εντύπωση πώς από αυτά τα 9 εκατομμύρια δεν τακτοποιήθηκαν και αυτές οι οφειλές. Mm-hmm. Και αν γι' αυτό νομίζω έχει μια μεγάλη. Θα ακούσω τον κύριο Λάπα να μας πει γιατί ακριβώς δεν πληρώθηκαν αυτές οι οφειλές. Mm-hmm. Γιατί δεν προσέφηγαν οι πολίτες. Δεν ήξερε ο Δήμος, αφού τη στιγμή που τα ξέρει στο λογιστήριό του και έχει τα παραστατικά, ότι ξέρει, ας πούμε, ότι ο Παπαθανασίου έχει λαμβάνει 200 ευρώ με ένα παραστατικό του 2008. Ναι. Γιατί δεν τον κάλεσε ο Δήμος, τον οποιοδήποτε μικρό πιστωτή, να του πει: έλα να εισπράξει τα χρήματά σου, έστω άτοκα, έστω χωρίς δικαστικές δαπάνες κτλ., προκειμένου να τακτοποιηθεί και η εκκρεμότητα αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι παίζεται ένα παιχνίδι σε βάρος αυτών των πολιτών, που είναι εκατοντάδες δυστυχώς. Και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές του κ. Ταμιούλου και του κ. Λάπα και από τη σημερινή. Επειδή είσαστε και νομικός, υπήρχε η δυνατότητα με κάποιο τρόπο κάπως να εξασφαλιστούν? Όχι. Αν ζητάμε από τους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια. Όχι, με αυτό δεν θα μπορούσε, ίσως με κάποιες φαίνεται άλλες ξεκάθαρα λέω. Ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου ήξερε ακριβώς τους πιστωτές της, μπορούσε να τους καλέσει με μια έγγραφη δήλωση να εισπράξουν το ποσό αυτό από τα ποσά των 9 εκατομμυρίων που διατέθηκαν για αυτό το σκοπό. Και να μην μείνουν τώρα ένας σημαντικός αριθμός με την. Όχι μόνο και χωρίς να εισπράξουν τα οφειλόμενα, τα χρήματα τα οποία οφείλει ο Δήμος, αλλά και με την αίσθηση ότι αδικούνται από μια ανήθικη συμπεριφορά ενός υπέρτατου έτσι νομικού προσώπου. Δηλαδή δεν είναι μια ισότιμη συναλλαγή αυτή. Είναι μια συναλλαγή ενός ιδιώτη με έναν νομικό πρόσωπο που. Εντάξει, τώρα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, προφανώς η Δημοτική Αρχή και η σημερινή και η προηγούμενη δεν τα είχε αυτά τα χρήματα για να τα δώσει. Ενδεχομένως. Έτσι εκτιμώ. Καλοπροαίρετα πάντα, γιατί το έχω και αυτό το κουσούρι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να στεκόμαστε περισσότερο στο ηθικό μέρος. Μην λέμε, εντάξει, είναι μια τυπική διαδικασία, έτσι κι αλλιώς αυτά είχαν παραγραφεί και αυτά. Ζητήστε και μια συγγνώμη, ρε παιδί μου. Πείτε, εντάξει. Και είχα πει, αυτό που μετράει για εμάς τουλάχιστον και θα πρέπει να μετράει για κάθε δημοτική αρχή, είναι να τα έχει καλά με την κοινωνία και όχι με τους αριθμούς. Δηλαδή, τώρα, αν έρθει η κυρία Δαλκαφούκη και στον προϋπολογισμό του 2015 μας παρουσιάζει μια κατάσταση ότι νοικοκύρεψε δήθεν και ότι διέγραψε μέρος της οφειλής σε εκατοντάδες συνδημότες μας, αυτό θα το έχει ως ανδραγάθημα, ως δηλαδή παράσιμο. Σαν το πλεόνασμα της κυβέρνησης. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει μια δημοτική αρχή
να τα έχει καλά με την κοινωνία. Ας είναι οι αριθμοί και λίγο ζορισμένοι. Δεν έχει σημασία να παρουσιάζουμε ωραίους προϋπολογισμούς και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και ισολογισμούς και να λέμε να κάτι καταφέραμε, όταν όμως η κοινωνία φέρει βαρέως, ας πούμε, το αίσθημα της αδικίας. Και μάλιστα όταν η κοινωνία έχει πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχουν 2, 3, 4, 5, 10 περιπτώσεις, μεγάλα ποσά, και σε επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται στα τρίκαλα, αλλά και σε επιχειρήσεις, εγώ θα σας πω και το εξής. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μέσα σε όλα αυτά τα ποσά υπήρχαν και επιχειρήσεις με συγκροτημένα λογιστήρια, ΑΕ, με νομικούς συμπαραστάτες κτλ. Και μου κάνει εντύπωση πώς και γιατί δεν διεκδίκησαν, ενώ θα άξιζε τον κόπο, αυτά τα χρήματα. Μήπως πίσω από εκεί χρειάζεται να ελέγξουμε και κάτι άλλο. Μήπως δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια επιχείρηση που είναι εκτός τρικάλων και στην οποία οφείλεται το ποσό των 60.000 ευρώ. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό, έτσι. Δεν διεκδίκησαν τα χρήματα από το Δήμο τόσα χρόνια γιατί κάτι άλλο συνέβη. Όταν εμείς λοιπόν λέγαμε το 2011 ότι πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου του τεράστιου χρέους του Δήμου Τρικαίων και των υπόλοιπων καπιταλιστικών δήμων, λιδωρηθήκαμε. Νομίζω όμως ότι είχαμε δίκιο. Γιατί αυτά τα ποσά, και τα οποία φανταστείτε ότι υπάρχουν και ποσά που πληρώθηκαν, αυτά λοιπόν τα ποσά πρέπει να διερευνηθούν πώς δημιουργήθηκαν και ποιος τα πλήρωσε εν τέλει. Τα πλήρωσε ο τρικαλός λαός. Ποιος πληρώνει το γνωρίζουμε. Το βαρκάρι στο τέλος. Πάντως, όχι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Ένας τέτοιος λογιστικός έλεγχος θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητος. Για να ξέρει ο καθένας τι παραδίδει και ο άλλος τι παραλαμβάνει. Και να ξέρει και η κοινωνία τι πραγματικά, έτσι, όχι τα πλασματικά νούμερα, αυτά που φτιάχνονται στα χαρτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Να έρθω λίγο σε αυτό, γιατί σταθήκατε στο θέμα της κοινωνίας. Και βεβαίως, αυτή την ώρα δεν έχει να περιμένει και πολλά από το κεντρικό κράτος ή κάθε κοινωνία, οπότε λογικό είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να παίξει πολλούς ρόλους. Σε αυτό το κομμάτι των δομών, σε αυτό το κομμάτι της φτώχειας, σε όλα αυτά τα πράγματα, έχετε ξεκινήσει κάποιες κινήσεις στη Νέα Θητεία? Αυτό που ξέρω ότι έχει ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή και θα πρέπει πραγματικά να δοθεί ιδέωσα προσοχή από την πλευρά του Δήμου, του αρμόδιου αντιδημάρχου του κ. Αναστασίου, είναι το πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχειας. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για ένα ικανό χρονικό διάστημα των επόμενων 18 μηνών θα μπορέσει να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα αστέγων συμπολιτών μας, φτωχών συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από την καθημερινή έτσι, επέμβαση, παρέμβαση του Δήμου και όσον αφορά ζητήματα υγείας με το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο, αλλά και όσον αφορά ζητήματα διατροφής τους, όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Σε αυτό νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Δηλαδή, όλες αυτές οι προϋπάρχουσες δομές θα ενταχθούν σε αυτό το ευρύτερο πρόγραμμα, ναι, και θα έχουν ήδη ενταχθεί. Συλλειτουργούν. Δηλαδή. Συλλειτουργούν υπό μια ενιαία διεύθυνση. Επισκεφτήκαμε τις δομές αυτές. Είδαμε ότι δεν ακόμα. Υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα και νομίζουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να συμπαρασταθεί πιο ενεργά. Είναι ένα πρώτο, ας πούμε, έτσι, μια πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν ζητήματα τα οποία αλλού στην Αθήνα και σε άλλους μεγάλους Δήμους έχουν αντιμετωπιστεί με μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι εκεί η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δώσει μια βαρύτητα. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, αυτό που βλέπω εγώ τώρα και έτσι τους πρώτους δύο μήνες της Δημοτικής Αρχής, επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει και προεκλογικά, ότι δυστυχώς η επανεκκίνηση τώρα και ο κ. Παπαστεργίου, μέσα στη βιασύνη τους να φτιάξουν ένα συνδυασμό και μια δημοτική παράταξη προκειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές του Μαΐου, τις οποίες και τελικά κέρδισαν, δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, ένα σχέδιο, ένα σχεδιασμό πάνω στον οποίο θα κινηθούν για να αντιμετωπίσουν τα ζωτικά ζητήματα της πόλης, του Δήμου, των χωριών. Και το διαπιστώνουμε τώρα αυτό το δίμηνο που ασκούν τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από την επόμενη μέρα των εκλογών. Διαπιστώνουμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο κ. Παπαστεργίου αυτή τη στιγμή αναλώνεται σε συνεχείς συναντήσεις με φορείς, κατοίκους, συλλόγους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν γίνει στο διάστημα του καλοκαιριού. Και τότε. Και για να μπορέσει να ενημερωθεί ο Δήμαρχος και να μπορέσει να από την 1η και όλα του Σεπτέμβρη να τρέξει μια πολιτική, να καταστρώσει ένα σχέδιο για να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις σε ζητήματα ζωτικής σημασίας.
Βλέπω λοιπόν ότι πάνε πίσω οι δράσεις. Τα ζητήματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι περισσότερο ζητήματα που φέρνουν οι περιουσιακοί παράγοντες και είναι ζητήματα γραφειοκρατικά. Και πραγματικά δεν βλέπω καμία αυτή τη στιγμή παρέμβαση από την πλευρά του Δήμου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, σε ζητήματα που έχουν θα να κάνουν. Μετά, ναι, γιατί ναι. Έπαιξε πάρα πολύ προεκλογικά αυτή η καθημερινότητα. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθώ σε αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Γιατί θέλω να του δώσω και μια πολιτική επέκταση, κύριε Παπαθανασίου. Ναι. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι θυμόμαστε όλοι, αυτό το πρόγραμμα είχε χαθεί από το Δήμο. Έτσι δεν είναι? Πρόσκαιρα, ναι, υπήρξαν σύνδεσμοι να χαθεί, γιατί οι γιατροί του κόσμου. Και μια κόντρα. Αν έφταιγε υπάλληλο του Δήμου, αν έφταιγε ο Δήμαρχος κλπ. Χάθηκε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα επανέκαμψε μέσω μιας ΜΚΟ πρώην νυν ΑΜΚΕ, νομίζω, της Συνειρμός. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Γιατί έχω μια, πώς να το πω, έχω πολλές απορίες πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί χρήματα των πολιτών, όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δεν μπορούν να πηγαίνουν απευθείας στις δομές που πρέπει να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και πρέπει να περνάνε μέσα από τέτοιες οργανώσεις? Έχουμε και αυτό το κακό παρελθόν με τις περιβόητες ΜΚΟ τις προηγούμενες, που φαγώθηκαν πάρα πολλά χρήματα κακώς. Στην τελευταία συνεδρίαση που παρέστηκε ως Δημοτικός Σύμβουλος το 2012, στην προηγούμενη θητεία μου, είχε συζητηθεί αυτό το θέμα. Και τότε είχα καταψηφίσει την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Είχα καταψηφίσει, δηλαδή συμφωνώ με την δική σας πλευρά, έτσι, την οπτική πλευρά που έχετε. Γιατί θεωρώ ότι αυτές ακριβώς τις δομές ο Δήμος θα πρέπει να τις τρέχει υπό έναν έλεγχο δημόσιο, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι παρατάξεις, όλες και η δημοκρατική νομιμοποίηση. Είχα διαφωνήσει λοιπόν τότε ενάντια σε αυτό το πρόγραμμα με την φιλοσοφία, όχι με τη φιλοσοφία του προγράμματος, όπως η Λαϊκή Συσπήρωση ίσως το έκανε, αλλά με τη φιλοσοφία ότι αυτό το πρόγραμμα είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Εμείς δεν λέμε και σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν ΦΣΕΚΟΝΤΡΑ, δεν λέμε ότι όχι στην αξιοποίηση κονδυλίων που έρχονται από την Ευρώπη, αλλά λέμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτά τα κονδύλια. Ακριβώς, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Δεν μας τα χαρίζουν. Ακριβώς. Είναι χρήματα από κοινωνικούς πόρους, στους οποίους συμμετέχει και η χώρα μας και συμμετέχουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν να εξαντληθεί, αλλά είχαμε διαφωνήσει να δοθεί σε μια ΜΚΟ όπως ήταν η Κέντρο του Κόσμου. Αυτό ήταν τον Μάιο, τον Απρίλιο του 2012. Λοιπόν, στην πορεία του χρόνου και όταν το πρόγραμμα κινδύνευσε να χαθεί, το φθινόπωρο πλέον του 2013, όταν οι γιατροί του κόσμου είπαν ότι εμείς δεν βλέπουμε θετική αντιμετώπιση από τη Δημοτική Αρχή τότε του κυρίου Λάπα και φύγανε, αποχωρήσανε, παρόλο που ο κύριος Ξάβος έλεγε τότε θα ξαναγυρίσουν κτλ. Τελικά ήταν δεδομένο ότι θα φύγουν. Είδαμε ότι για να μην χαθεί πραγματικά αυτό το πρόγραμμα, παρόλο που διαφωνήσαμε με τη φιλοσοφία να ανατεθεί σε μια ΜΚΟ ή σε μια ΑΜΚΕ, για να μην χαθούν τα χρήματα και πραγματικά να μην μείνει ο Δήμος έστω και με αυτήν την τελευταία προσπάθεια να υπάρξει αυτή η δομή στο Δήμο μας, με τα περιορισμένα χρήματα, με τις περιορισμένες δυνατότητες, παρόλα αυτά, είπαμε έστω να γίνουν μια προσπάθεια να δοθεί σε όποιον οργανισμό ή σε όποιον φορέα μπορούσε να τον υλοποιήσει. Και η μοναδική στα Τρίκαλα, ο μοναδικός φορέας που μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, και αυτό συνέβη, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη και τη γνώση, ότι έγινε με τεράστιες πιέσεις και προς τον φορέα αυτό και προς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη Συνειρμός, γιατί μην νομίζω ότι είναι εύκολα και ότι από αυτήν όλη την υπόθεση θα υπάρξει και κάποιο κέρδος. Ίσα ίσα οι άνθρωποι τρέχουν για να επιτελέσουν μια κοινωνική αναγκαιότητα. Λοιπόν, είπαμε ότι έστω και με τον οποιοδήποτε τρόπο να μην χαθεί, και γι' αυτό κάνατε όταν το αποκαλύψαμε. Δηλαδή, να το πω απλά. Και έτσι. Πέστε το και έτσι. Κάναμε την ανάγκη φιλότιμο, αποδεχθήκαμε ότι μπορεί να υπάρξει αυτή και πιέσαμε την τότε Δημοτική Αρχή να βρει τρόπο να το εφαρμόσει. Τα κατάφερε τέλος πάντων. Βέβαια, το πρόγραμμα περιορίστηκε και σε χρονική διάρκεια και σε πόρους εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης. Έστω όμως τώρα, έτσι όπως υλοποιείται, θα πρέπει να υλοποιηθεί σωστά. Ναι, πάντως, δηλαδή, θα όχι, πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό και να συνεχίσουμε μετά, κύριε Παπαθανασίου. Γιατί η κοινωνία είναι πάρα πολύ μικρή. Και μικρό χωριό, κακό χωριό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Σαφώς. Και έχει ακουστεί και αυτό το πράγμα, ότι το πρόγραμμα χάθηκε για χύψη λόγους τότε. Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς για ποιο λόγο χάθηκε από το Δήμο Τρικαίων. Οι γιατροί του κόσμου είπαν ότι δεν θέλουν να το συνεχίσουν. Και ξαφνικά ήρθε η Συνειρμός, η οποία είναι άνθρωποι του χώρου σας, τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και εκτότε εσείς δεν είπατε κουβέντα.
Γι' αυτό και ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και είπατε εσείς πάρα πολύ καθαρά ότι δεν το βλέπετε κι εσείς πάρα πολύ θετικά όλο αυτό το σκηνικό γενικά. Μα ό,τι οι ίδιοι άνθρωποι. Και με τη ΣΑΜΚΕ. Σας προβώ, αλλά τώρα κάνετε την ανάγκη φιλότιμο. Ό,τι οι ίδιοι άνθρωποι του συνειρμού το βλέπουν. Και νομίζω ότι και αυτοί έχουν αυτή τη θέση ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να τρέξει ο Δήμος, πρέπει να τρέξει το κράτος, η κεντρική διοίκηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι οποιοδήποτε. Δεν έκανε συνειρμό. Απλώς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς επειδή δεν εμπιστεύεται δυστυχώς τόσο τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα σωρό λόγους που αυτοί ξέρουν καλύτερα, προσπαθεί μέσω αυτών των φορέων να ελοπίσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ένα σωρό πράγματα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο σύντροφος και συνάδελφός σας, ο Καΐκης, τώρα αν ήταν εδώ, θα έλεγε για ποιο λόγο επιλέγει τέτοιου είδους συμπράξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να φύγει σιγά σιγά οτιδήποτε δημόσιο, οτιδήποτε κρατικό, ναι, και να πούνε για τα καλά ιδιώτες. Είναι μια σωστή αντιμετώπιση. Σας είπα ότι κι εγώ λίγο πολύ έτσι το έβλεπα όταν το 2012 καταψήφισα την πρόταση τότε της Δημοτικής Αρχής και μάλιστα όταν την καταψήφισα δημιούργησε και έκπληξη στο ακροατήριο. Γιατί την καταψήφισα, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι για λόγους προσωπικούς ή οτιδήποτε άλλο θα συνηγορούσα. Μπράβο. Στο να είναι θετική οπότε μας. Είναι καλό κάποια τέτοια πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε. Ασφαλώς, γιατί ασφαλώς, ξεκινάμε ασφαλώς μια θητεία πενταετίας και θα πρέπει τουλάχιστον από την αφετηρία κάποια πράγματα να είναι καθαρά. Ασφαλώς. Έτσι κι αλλιώς θα τα φάτε και θα τα φάμε γενικά ως κοινωνία τα μουστάκια μας 5 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Έχουμε λόγους να μαλώνουμε. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα τώρα, που έχει γίνει μια τεράστια ιστορία. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έλεγε: δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ, πρέπει να ξεχρεώσω, αλλιώς θα βάλω λουκέτο, θα, δεν έχω, δεν μπορώ. Η αντιπολίτευση και εσείς κάνατε κριτική και λέγατε: έχεις, δεν έχεις, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να λειτουργεί μια πόλη έτσι. Τώρα τι γίνεται? Είναι καλύτερα η αφετηρία, η οικονομική κατάσταση? Βλέπετε ότι υπάρχει χρήμα στα ταμεία? Μπαίνουν οι λάμπες, βουλώνουν οι τρύπες, θα το πω πάρα πολύ απλά. Βάφονται οι διαβάσεις, αυτό είναι σίγουρο. Πάντως έχω δει και εγώ. Οι διαβάσεις βάφτηκαν με κάποια προγράμματα εκεί που τρέξαν σχετικά με την εβδομάδα κινητικότητας. Και... Ναι. Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι η βιτρίνα μόνο, το ζήτημα είναι και το παραπίσω, έτσι. Νομίζω ότι και στον τομέα της καθαριότητας τα ίδια εργαλεία που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα έχει και η καινούργια. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε τα κονδύλια. Τα κονδύλια συνεχώς συρρυκνώνονται, ενώ η ΚΑΠ και οι αυτοτελείς πόροι. Νομίζω ότι πάμε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση που πλέον θα αναγκάζεται να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίησεις. Εκεί θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει ανάστημα από τις δημοτικές αρχές. Σε άλλους δήμους το βλέπουμε. Βλέπουμε σε άλλους δήμους, παραδείγματος χάρη, να καταργούνται τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς για τους ανέργους. Να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για κοινωνικές δράσεις. Εμείς βάλαμε ζητήματα και παλιότερα, τα βάλαμε και τώρα. Προτείναμε παραδείγματος χάρη στη διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου παιδιά ανέργων γονέων να μην πληρώνουν στα θεατρικά εργαστήρια και στα εργαστήρια ζωγραφικής. Να υπάρχει διαβάθμιση ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια στα δίδαχτρα, στα οδεία, στο δημοτικό οδείο ή στα εργαστήρια ζωγραφικής και θεάτρου. Και εμείς κατακρίνουμε τη λογική της αύξησης των εισιτηρίων στο δημοτικό κινηματογράφο. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει κάθε δημοτική αρχή να βάλει κάποιες προτεραιότητες. Και για να βάλει κάποιες προτεραιότητες πρέπει να ξεκαθαρίσει την πολιτική της απέναντι στην γενικότερη κυβερνητική πολιτική. Η Δημοτική Αρχή της Επανεκκίνησης και του κ. Παπαστεργίου νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και τελικά θα τις πέσουν και τα δύο. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είναι το στελεχειακό της δυναμικό όλο ενταγμένο ξεκάθαρα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη προσπαθεί να δείξει ένα πρόσωπο δήθεν έτσι μετριοπαθές ότι είναι μια ανεξάρτητη Δημοτική Αρχή. Από τη μια ψηφίζει στην ΠΕΔ τους υποψηφίους, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση. Ψηφίζει τους υποψηφίους και τους εκλεκτούς του Δημάρχου Βόλου του Μπέου, δηλαδή ουσιαστικά ανθρώπους που κινούνται στο χώρο της Χρυσής Αυγής και του υποκόσμου. Και από την άλλη έρχεται εδώ και λέει ότι στηρίζουμε τον Δήμαρχο Λαρισαίων στον αγώνα του εναντίον της κυβέρνησης, στα λόγια βέβαια, γιατί στο ψήφισμα το καταψήφισε τον κύριο Καλογιάννη.
Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή και ο κ. Προστοδίου προσωπικά πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιον θα αφήσει υπάρχει και ποιον θα πάει. Μια σύγχυση δηλαδή, ναι, ακόμη. Τώρα κάτω μαθαίνω ότι στην ΓΕΔΕ θα κατεβεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Πατούλη. Ο κ. Πατούλης είναι εξέχον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και οι όλοι οι δήμαρχοι αυτοί που το στηρίζουν. Συγγνώμη τώρα, λοιπόν, να βάλω ένα αστερίσκο. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δημοτική Αρχή στα Τρίκαλα. Τι δρόμο θα ακολουθήσει. Αν ακολουθήσει τον δρόμο που δείχνει η κυβέρνηση, δηλαδή λιτότητα, περιορισμό στην οικονομική πολιτική, στα κονδύλια κτλ., ιδιωτικοποίησεις, απολύσεις κτλ., να το πει ξεκάθαρα, όπως το έλεγε παλιότερο ο Μιχάλης Σταμήλος, ήταν ο άνθρωπος, φορά παρτίδα, έλεγε ξεκάθαρος ότι εγώ αυτή την πολιτική υπερασπιστήριζω. Τώρα, να λέμε ναι στο ένα, αλλά να κάνουμε το άλλο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο... Αυτή η υποκρισία, ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να την εξηγήσω. Είναι δικαίωμα του καθενός να ανήκει σε όποιον πολιτικό φορέα θέλει και να πιστεύει οποιαδήποτε ιδεολογία. Η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή το ίδιο είχε πράξει και προεκλογικά και είχαμε παρεξηγηθεί κιόλας. Ενώ έβγαινε όλη η Νέα Δημοκρατία και έλεγε εμείς στηρίζουμε, εμείς στηρίζουμε, αυτοί έλεγαν όχι, εμείς δεν στηριζόμαστε από κανέναν, είμαστε μόνοι μας. Βγαίναν τα αποτελέσματα, θυμάστε, την πρώτη Κυριακή και ήταν με το χρώμα της Νέας Δημοκρατίας. Επικοινωνώ, θυμάμαι, με τον κύριο Παπασίκα κιόλας. Λέω συγγνώμη. Τι ήταν αυτό? Όχι, λέει, ήταν λάθος και παρότι τους είπαμε να τα αλλάξουν τη δεύτερη φορά τουλάχιστον, δεν το άλλαξαν κλπ. Τώρα αναφέρεται τα παραδείγματα των εκλογών στην για τις... ΠΕΔ και στην... Ακριβώς, για και... τα διάφορα όργανα. Ξεκάθαρο η ένταξη. Επιτέλους, και δεν καταλαβαίνω αυτή την υποκρισία όμως, είναι δικαίωμά τους. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, νομίζω ότι το ζητούμενο για την κοινωνία δεν είναι αυτό, δηλαδή, που θα ενταχθεί πολιτικά μια δημοτική παράταξη, είναι τι πολιτική θα εφαρμόσει. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν πραγματικά πιστεύει η Δημοτική Αρχή ότι οι κυβερνητικές πολιτικές είναι κόντρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην αποστολή που έχει μπροστά της, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συγκρουστεί μαζί της. Αν πιστεύει ότι τα μνημόνια και οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια είναι προς θετική κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε και κάτι συναντήσεις με την ελληνοοικονομική συνεργασία, με την Επιτροπή Ελληνοοικονομικής Συνεργασίας που είχε ο κύριος Δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, τότε να βγει και να πει ότι εμείς στηρίζουμε αυτό. Δεν μπορεί να παίξει δηλαδή και στις δύο ταμπλό. Εμείς δεν είμαστε ούτε, δηλαδή να είσαι και με τον χωροφύλαξ, να είσαι και με τον αστυφύλαξ. Νομίζω ότι η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Και ειδικά αυτή την περίοδο. Και ειδικά αυτή την περίοδο. Την εποχή, αυτή την περίοδο όπου δοκιμάζονται όλοι πάρα πολύ σκληρά. Και το ξαναλέω, το είπα και νωρίτερα, γιατί έτσι είναι και αυτό το εισπράττουμε καθημερινά, κύριε Παπαθανασίου. Είναι σε απόγνωση ο κόσμος. Δεν προσβλέπει, δεν προσδοκά τίποτε από την Αθήνα. Έχει μια ίστατη ελπίδα μήπως οι τοπικοί φορείς, οι τοπικές αρχές μπορέσουν κάτι κάπως τέλος πάντων να απαλύνουν τον πόνο τους. Είτε με αυτές τις πρωτοβουλίες που αναφέρατε εσείς, είτε ξέρω εγώ με κάποια άλλα πράγματα. Είχατε φέρει παλαιότερα, θυμάμαι, και για την τιμολογιακή πολιτική προτάσεις. Ξαναφέρατε και τώρα ή θα ξαναφέρετε? Είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την υποστήριξη κάποιων στρωμάτων της κοινωνίας, ανέργων, χαμηλό μισθοσυντήριο των ανθρώπων, ιδίως όμως ανέργων, όσον αφορά τη τιμολογική πολιτική στη ΔΕΙΑΤ, στα δημοτικά τέλη, να μην επιβαρύνονται. Είχαμε φέρει πρόταση σύντησης στα σχολεία με πρωτοβουλία του Δήμου. Όλες αυτές τις προτάσεις, ξέρετε, δέχτηκαν την θετική αποδοχή των υπόλοιπων παρατάξεων, αλλά καμία δεν τις υπερψήφισε, η κάθε μία για τους δικούς τους λόγους. Το δε αυτό που ακούγαμε πάντα ήταν το κοστολογημένο. Δηλαδή, γιατί δεν κοστολογούνται και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και δεν ξέρουμε πώς θα μας στοιχείς κτλ. Εμείς αυτό απαντάμε στο εξής, ως εξής μάλλον. Όταν πραγματικά ένας Δήμος θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, έχει τη δυνατότητα, αν δεν ξεκινήσει μαζικά ένα πρόγραμμα, ας πούμε, σύντησης των παιδιών στα σχολεία, να το ξεκινήσει πιλωτικά σε ένα, σε δύο, σε τρεις, σε δέκα σχολικές μονάδες, να δει τις δυνάμεις του, να τις μετρήσει τις δυνάμεις του και να δει αν μπορεί να πάει και παραπέρα. Να εντάξει όλες τις σχολικές μονάδες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και τα παιδιά των φτωχών και οικογενειών και των άνεργων πολιτών. Νομίζω ότι το να κρυβόμαστε και να κρύβεται κάθε δημοτική αρχή πίσω από το δάχτυλό της ότι εμείς δεν μπορούμε να το αναλάβουμε αυτό, γιατί τέθηκε τώρα και ένα φάσμα αντίστοιχων προτάσεων από τη Λαϊκή Συσπήρωση και ο κ. Προστοδίου είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε μελέτες κτλ. Το ζήτημα δεν είναι να γίνουν οι μελέτες. Το ζήτημα είναι να έχεις την πολιτική βούληση, να κάνεις παρεμβάσεις.
χαλαλίζοντας κάποια από τα κονδύλια που έχεις τη δυνατότητα και τη ρευστότητα σαν Δήμος να προσφέρεις, από το να κάνεις κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συζητήσαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Κέντρο Συμβουλευτικής ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών. Για να γίνει μια εκδήλωση ενημέρωσης κτλ., να βγουν κάποιες κονκάρδες, κάποια διαφημιστικά, να γίνει ένας μπουφές, το σύνολο 1.500 ευρώ. Ωραία. Εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Όμως λέμε το εξής. Αυτά τα 1.500 ευρώ, μήπως θα πρέπει το κέντρο αυτό να τα δώσουμε, να τα δώσει ο Δήμος στο κέντρο. Αλλά τι να τα κάνει. Να μπορέσει να κάνει έναν ξενώνα με 2-3 κρεβάτια. Να μπορέσει να φιλοξενήσει 1, 2, 3 γυναίκες αν χρειαστεί, που δεν έχει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα κέντρο συμβουλευτικής για τέτοιες περιπτώσεις και αυτό το εγκλωβίζουμε μόνο στο να δώσουμε νομική κάλυψη ή να δώσουμε ψυχολογική υποστήριξη και αυτές οι γυναίκες την ίδια μέρα θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στο σπίτι σε έναν άντρα για ενδοικογενειακή βία, να φιλοξενηθούν, δηλαδή έστω να έχουμε ένα χώρο να φιλοξενήσουμε 1 ή 2 περιπτώσεις όταν παραστεί ανάγκη. Μήπως θα πρέπει αυτά τα 1.500 ευρώ να τα δώσουμε, να εξοπλίσουμε έναν κοιτώνα μικρό με 1-2 κρεβάτια για να φιλοξενήσουμε αν παραστεί ανάγκη 1-2 τέτοιες περιπτώσεις. Σας βρίσκω πολύ ρεαλιστή. Ναι, προσπαθούμε έτσι, να κάνουμε την πολιτική, πρέπει, την πολιτική του τώρα, ρεαλισμού. Ναι, γιατί υπάρχει. Τα 1.500 ευρώ θα δοθούν και θα βγουν 300 κονκάρδες. Εγώ σας λέω, και τι έγινε. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα μια γυναίκα σε αυτό το κέντρο. Όταν θα πάει η ώρα, θα λήξει η υπηρεσία. Και θα πάει η ώρα να. Τι θα τη πούμε στη γυναίκα, ξαναγύρνω στο σπίτι σου, όπου θα σε περιμένει κάποιος ο οποίος θα σε πλακώσει. Έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Είμαι αυτής της άποψης, γιατί έτυχε πέρυσι να ασχοληθούμε με αυτό το κέντρο, με την έναρξη της λειτουργίας του. Και το θέμα δεν είναι θεωρητικά να προσεγγίσεις τέλος πάντων μια κακοποιημένη γυναίκα, είναι άμεσα να αντιμετωπίσεις το επίγον περιστατικό, να μην ξαναγυρίσει πίσω. Γιατί για να φτάσει μια γυναίκα μέχρι την πόρτα του συμβουλευτικού σταθμού. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως και σας στηρίζω σε αυτή την πρόταση. Και επίσης να ρωτήσω, δεν θα ήθελα να είμαι πραγματικά εγώ υπεύθυνη για αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κόβεις το νερό σε μια οικογένεια, την ίδρυψη εννοώ, που δεν έχει να πληρώσει. Και όταν είπα για κάποια άμεσα πράγματα. Και να την κόβεις με την αυτή, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να σε πληρώσει. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς είτε του ρεύματος είτε του νερού. Δηλαδή, φτάνει σε τέτοια όρια εξαθλίωσης. Ναι. Που πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για την οικογένειά του δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί, αν πραγματικά δεν μπορούσε. Έτσι, το να κόβεις το ρεύμα ή να κόβεις το νερό. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το νερό, γιατί το ρεύμα δεν είναι δημοτικό, αν και εκεί μπορεί να παίξει ένα ρόλο και ο Δήμος, όπως είχαμε ανοίξει πέρσι. Δεν μπορεί να επιτρέπει καμία αρχή, σε όποιο επίπεδο και αν είναι, να υπάρχουν σπίτια, να υπάρχουν οικογένειες χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Και την ίδια ώρα. Τουλάχιστον για αυτά και την ίδια ώρα, κύριε Χασάβη, να σας θυμίσω. Να έχει το Μυτιλινέο να χρωστάει 120-170 εκατομμύρια και να λειτουργεί τα εργοστάσια του, να παράγει ενέργεια με πίστοση της δημόσιας υπηρεσίας. Τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο να συνεννοηθείτε. Ο Δήμος να κάνετε μπορεί κάτι, να παρέμβει. Έχει τη δυνατότητα, έχει τον εξοπλισμό, έχει τις δομές, έχει την νομική δυνατότητα καταρχήν να κάνει παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, πέρσι εμείς δεν ζητούσαμε για πλάκα να παρέμβει ο Δήμος και να χορηγήσει ρευστότητα σε 10, 20, 30 οικογένειες που είχαν ανάγκη να μην διακοπεί η ηλεκτροδότητα στα σπίτια τους, για να μπορούν να έχουν ζέστη το χειμώνα και να μην πάθουν στα μαγκάλια και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Μπορεί ο Δήμος. Έχει τη δυνατότητα. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Έχει και τη δυνατότητα την οικονομική, έστω και σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, δεν είναι, όταν βλέπουμε ότι έρχονται μελέτες, κύριε Γασάπη, χιλιάδες ευρώ. Τώρα. Δηλαδή, μελέτες του Λίντερ, ας πούμε, να γίνει ποδηλατόδρομος, και εγώ λέω να γίνει ποδηλατόδρομος, ας πούμε, και στη Φωτάδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μακάρι να γίνει. 380.000 ευρώ Λίντερ. Λοιπόν, δεν πρέπει να παρέμβουμε σε ζωτική σημασία πράγματα που αφορούν τους συμπολίτες μας για την επιβίωσή τους, των ιδίων και των οικογενειών τους, και θα βάλουμε στόχευση να κάνουμε ποδηλατόδρομο, ας πούμε, στη Φωτάδα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Να μην είναι όλα τα πράγματα επικοινωνιακού τύπου, ότι εμείς συντελούμε ένα έργο και κάνουμε και ράνουμε και φέρνουμε.
αλλά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της στόγειας, που είναι τα προβλήματα τα οποία. Για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, θα σας απαντήσει από την πλευρά της η κάθε δημοτική αρχή ότι δεν μπορώ να κάνω αυτά τα χρήματα ό,τι θέλω. Εφόσον τα παίρνω για αυτό το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να τα δώσω εδώ. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει πλέον να είναι αποφασισμένη να βάλει και το κεφάλι της στον τορβά. Ναι. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, σεβαστό. Είναι όμως και στο χέρι του κάθε δημάρχου και της κάθε δημοτικής αρχής να διεκδικήσει και χρήματα, όπως γίνεται σε άλλους δήμους, όχι στα Τρίκαλα, σε άλλους δήμους όμως γίνεται αυτό, να διεκδικήσει χρήματα από κοινοτικούς πόρους ή από ελληνικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, για να αντιμετωπιστούν ζητήματα φτώχειας. Τέλος πάντων, βγάλει και δίσκο, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον. Ειλικρινά σας το λέω, αυτά που ζείτε και ζούμε, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, εμείς τουλάχιστον, έτσι, όπως αυτοί που μας μιλάνε από την Αθήνα, είναι φοβερά. Πρέπει να γίνει μια κοινή προσπάθεια, έστω να βγάλει δίσκο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι να μην έχουν ρεύμα και να μην έχουν νερό στο σπίτι τους και να βγαίνουν οι άνθρωποι παρακαλώντας όποιον έχει, που δεν έχει τώρα και ο κόσμος, ο υπόλοιπος που είχε κάποτε. Εδώ χρειάζεται μια άμεση πρωτοβουλία. Χωρίς μελέτες και προμελέτες και τέτοιες ιστορίες. Ναι. Να ρεαλιστική, άμεση. Ρεαλιστική αντιμετώπιση στην ουσία των προβλημάτων, στην ουσία της πραγματικότητας. Και όχι να μου αυξάνετε την τιμή του ΣΥΝΕΑΚ. Γιατί και αυτό πάει να περάσει τα ψηλά και αρχίζει και γίνεται και πάρα πολύ ενοχλητικό. Ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε και καταγγείλαμε όχι, το γεγονός. Όχι, λέει, είναι πιο ακριβά στις άλλες πόλεις. Λοιπόν, τώρα μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Ήμασταν οι πρώτοι και επειδή είχα και μια επαφή και με τους περιουσιακούς παράγοντες του Δημοτικού Θεάτρου, τους οποίους την συμβολή τους και το έργο τους εκτιμώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, νομίζω και όλη η κοινωνία. Και όλοι μας, βεβαίως. Απεριόριστα. Το γεγονός, κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι έρχεται η Δημοτική Αρχή και το πρώτο πράγμα που ζητάει την τρίτη μέρα από τα αθλητικά σωματεία, παραδείγματος χάρη της πόλης, είναι να πληρώσουν τα ενίκια που δήθεν έχουν καταλογιστεί εις βάρος τους. Το γεγονός ότι στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου έρχεται η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει να αυξήσουμε το εισιτήριο στο ΣΥΝΕΑΚ. Συμβαίνει ότι υπάρχει μια λογική στη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα. Και γίνεται η λάθος στόχευση ότι η αύξηση των εσόδων δεν μπορεί να επέλθει μέσα από την αύξηση είτε του εισιτηρίου, είτε των μισθωμάτων, είτε οτιδήποτε άλλο από την κοινωνία. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τα έσοδα για το Δήμο, θα πρέπει να βάλουμε κάτω, να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι οφειλέτες του Δήμου, ακριβώς. Ποιοι είναι οι μεγάλες χρήσεις που χρωστάνε και σε εισφορά, σε γη και σε εισφορά, σε χρήμα. Και να πάμε εκεί. Να πάμε τώρα και να ζητήσουμε από μια οικογένεια που έχει μια διασκέδαση για τα παιδιά της, ίσως το μοναδική, τον εβδομαδιαίο παιδικό κινηματογράφο, και να ζητήσουμε να πληρώσουν για δύο παιδιά, καταργώντας μάλιστα την κάρτα, την ετήσια, που η κυρία Δήμα είπε ότι πρόσκαιρα γίνεται γιατί δεν ξέρουμε κτλ. Υπάρχει λύση και σε αυτό. Λοιπόν, το να καταργήσουμε λοιπόν την κάρτα και να αυξήσουμε τα εισιτήρια σε μια οικογένεια. Μα για ποιο λόγο είναι να δυσβάσταχτο. Δεν μπορούν. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγο. Ούτε ισχύει αυτό για τον εξοπλισμό, για τις 3D ταινίες κλπ. Γιατί μας έλεγε η κυρία Κάρτα ότι έχει εξοπληθεί. Δεν υπάρχει όμως δηλαδή μια άμεση ανάγκη. Έτσι. Αυτό ούτε θα μπορούσαμε να καλύψουμε από αυτό το 2 ευρώ τα 40.000 ευρώ. Τα 40.000 ευρώ δόθηκαν και καλά έκαναν και δόθηκαν για να εξυγχρονιστεί ο κινηματογράφος μας από το γενικότερο, ας το πούμε, πλεόνασμα που έχει ένας Δήμος για να διαθέσει και τον πολιτισμό. Λοιπόν, συμφωνούμε, δεν θα βγουν από το 2 ευρώ που θα δώσει η οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να κόψει 20.000 εισιτήρια για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη δαπάνη. Συνεπώς, να μην φτάνουμε σε ένα άτοπο συμπέρασμα να ζητάμε από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε δύσκολες συνθήκες τα φέρουν δύσκολα βόλτα. Και το γεγονός ότι μειώθηκαν τα εισιτήρια στις πρώτες παραστάσεις του Δημοτικού Κινηματογράφου στις παιδικές είναι ενδεικτικό ότι τελικά αυτό θα αποβεί εις βάρος του Δημοτικού Κινηματογράφου. Και αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί στην τιμολογιακή πολιτική ενός μιας δημοτικής επιχείρησης όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο να αποφασίζει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, όπως εισηγείται παραδείγματος χάρη και το Συμβούλιο του Ιτρίκαλα, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα επικυρώσει την απόφαση αν θα πρέπει να αυξηθεί ή όχι. Και εκεί να ακούσουμε και τη θέση του κ. Δημάρχου και τη Δημοτική Πλειοψηφία. Πάντως, μερικά πράγματα θα πρέπει να μπουν, νομίζω, στην σωστή του διάσταση. Δεν είναι όλα τόσο ασήμαντα και έλαβε, παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα σε άλλες πόλεις. Μας έστειλαν χθες δελτίο τύπου. Την ώρα που ήρθε η κυρία Κάκλα εδώ, εκείνη την ώρα είχε έρθει το δελτίο τύπου. Λοιπόν, το διάβασε το δελτίο τύπου. Ακριβώς. Σε άλλες πόλεις είναι πολύ πιο ακριβά κλπ. Δεν είναι καλό ξεκίνημα αυτό, έχω την εντύπωση. Έτσι. Και αυτό που είπατε εσείς, προφανώς και υπάρχουν μεγάλοι οφειλέτες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ο Δήμος έχει τεράστιες οικονομικές ανάγκες και πρέπει να φέρει έναν εξορθολογισμό στα έσοδά του και να διεκδικήσει. Αλλά τώρα να διεκδικείς από τις μυγούλες και από τα κουνουπάκια
Δεν καλή αρχή. Είναι χαρακτηριστικό, σας είπα, σε 2-3 συναντήσεις που έγιναν με φορείς κτλ. Είναι η λογική της Δημοτικής Αρχής, της Νέας Δημοκρατικής Αρχής, είναι να αυξήσουν τα έσοδα από την κοινωνία. Αυτό είναι λάθος κατεύθυνση. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή χυμάζεται, όσο πάμε χειροτερεύει η κατάσταση, και αντί να βρεθεί αρρωγός σε δράσεις υπέρ της κοινωνίας, είναι αυτή η οποία θα βάλει ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στο λαιμό των γονιών, στο λαιμό. Και εν πάση περιπτώσει, ακριβώς, ας δει. Των σωματείων και δεν μπορούν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι και στην τοπική κοινωνία, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Εμείς προτείναμε στο δημοτικό κινηματογράφο, στο δημοτικό θέατρο, προτείναμε, όπως σας είπα και πριν, στα εργαστήρια, ανάλογα με τα σωδηματικά κριτήρια του κάθε γονιού, να υπάρξει και διατίμηση στα δίδαχτρα. Ο άνεργος γονιός να μην πληρώσει. Αυτός ο γονιός ο οποίος έχει εισοδήματα 100.000 ευρώ, ας πληρώσει και κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι και η δικαιοσύνη, νομίζω, και η κοινωνική. Και αυτό θα κάνει και τη διαφορά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Σε πολλά επίπεδα. Τώρα, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, γιατί έχω παρεξηγηθεί στο παρελθόν. Θα το ζητήσω και από εσάς. Είπατε, τέλος πάντων, κάποια ανησυχητικά δείγματα, πρώτα δείγματα γραφής και από την Νέα Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να μου πείτε τα θετικά που είδατε από αυτή τη Νέα Δημοτική Αρχή, διότι δεν μπορεί να μην έχει και θετικά. Ναι, στα θετικά νομίζω ότι μπορώ να συγκαταλέξω κάποια διαφορετική αντιμετώπιση, μια φρέσκια έτσι αντίληψη από τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν στα δρόμενα, τα οποία όμως θα πρέπει να αυξήσουν έτσι περισσότερο την ενεργοποίησή τους. Δεν μιλάνε κυρίως, πολύ ακόμα τα νέα, κυρίως, δεν περάσει. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, μπορεί σε ορισμένα πράγματα να κρίνονται και από άλλες συμπεριφορές και δράσεις που έχουν. Είδα μια φρεσκάδα. Ελπίζω αυτή η φρεσκάδα να μην χαθεί στο διάβα του δρόμου, γιατί όπως είπατε τα 5 χρόνια είναι πάρα πολλά και ασφαλώς όλοι θα κρυθούμε σε βάθος 5 ετίας και από την προσφορά μας κτλ. Βλέπω ότι λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, αρκετά αποτελεσματικά η Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Αυτό βέβαια είναι συμβάλλουμε όλοι σε αυτό νομίζω, όλες οι παρατάξεις και όλοι οι επικεφαλείς που συμμετέχουμε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε και πολλές δράσεις από τη Δημοτική Αρχή. Δεν βλέπουμε και πολλά δηλαδή πράγματα να γίνονται για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό έγινε. Θα κριθεί βέβαια και οπωσδήποτε και από τα ζητήματα που θα δούμε μπροστά μας και από τον Μήλο των Ξωτικών, πώς θα τον χρησιμοποιήσει και πώς θα λειτουργήσει. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ενστάσεις ότι πραγματικά δεν είναι το φαίνεστε. Το φαίνεστε δεν είναι ποτέ η ουσία της πολιτικής. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί αρχίζει και πιέζει γιατί ο χρόνος πάρα πολύ. Και στο επικοινωνιακό κομμάτι έχουμε κάποια τη διαδικασία προβλήματα. Για την εμποροπανήγυρη των Τρικάλων την παρακολουθήσατε, πώς έγινε και τι έγινε. Γιατί έχουν έρθει πολύ περίεργα πράγματα στα αυτιά μου. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Όχι. Καλά κάνατε, γιατί θα ανεβάζατε και εσείς την πίεση. Τέλος πάντων, έχουμε δρόμο πολύ. Πάντως διακρίνεται μια φρεσκάδα. Ναι, έναν αέρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει αλαζονία ενδεχομένως των παλαιών που έχουν συνηθίσει τέλος πάντων σε θέσεις εξουσίας. Την αλαζονία ακούνε. Μπορεί να δει και κάποιος νέος να την. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η συμπεριφορά του κ. Κοτούλα προχθές που συζητούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Ιτρικαλά, η απάντησή του δηλαδή ήταν αλαζονική. Δηλαδή, με την έννοια ότι εμείς αποφασίζουμε τώρα, αλλά μετά τον είδα ότι επανήλθε. Εντάξει, η αλαζονία δεν είναι μόνο ζήτημα ηλικίας. Ναι. Πολλές φορές υπάρχουν και αλαζονικές συμπεριφορές από πολλά νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας βάζει σε μια ανησυχία είναι κατά πόσον μπορεί να υπάρξει, επειδή και προεκλογικά το ζήσαμε, αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας που είχαμε καταγγείλει σχετικά με την επικοινωνιακή όλη διαχείριση των πραγμάτων και των δημοτικών πραγμάτων, από ένα συγκεκριμένο έτσι μπλοκ μηντιακό, το οποίο σιγά σιγά οικοδομείται γύρω από την Νέα Δημοτική Αρχή, όπου πραγματικά βλέπουμε ότι και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα έχουν πολύ ψηλά έτσι, στην επικοινωνική προβολή τον κύριο Παπαστεργίου. Θα βάλω έναν αστερίσκο για να μην υπάρξουν ναι. παρεξηγήσεις. Αυτό που είπατε εσείς ότι είδατε μια φρεσκάδα, το νέο στοιχείο κλπ. Να πω και εγώ τι είδα. Το νέο στοιχείο είναι η επικοινωνιακή πολιτική. Και μην βιαστείτε να κατηγορήσετε τα μέσα ενημέρωση, εφημερίδες κλπ. Είναι τέτοιος ο όγκος των δελτίων τύπου που έρχονται καθημερινά από το γραφείο τύπου και με το φωτογραφικό υλικό κλπ. Που και να θέλει κανείς. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Όταν θέσαμε στον Δήμαρχο το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο και του είπαμε ότι όλα τα δελτία τύπου του Φυσιακού Κόντρα δεν αναρτάται κανένα από αυτό στην ιστοσελίδα του Δήμου, τότε ο κ. Παστεργίου μας απάντησε ότι δεν έχω κανένα ιδιαίτερο ζόρι να βλέπω τον εαυτό μου να φωτογραφίζεται.
Εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει μια τέλος πάντων διάθεση προς αυτή την κατεύθυνση από τη μεριά του Δημάρχου. Πέρα όμως από αυτό, εγώ βλέπω ότι θα πρέπει αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας, το οποίο είχα διαπιστώσει και προεκλογικά και το οποίο, αν θέλετε, μας είχε στοιχήσει και εκλογικά στο Φυσάη Κόντρα, να μην περάσει. Δηλαδή, εμείς το Φυσάη Κόντρα θα αναλάβει πρωτοβουλίες και το λέω και μέσα από την εκπομπή σας, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ούτως ώστε η δημοκρατία και στο ραδιόφωνο και αν θέλετε και στο χώρο του διαδικτυακού τοπίου να υπάρξει και στην πόλη μας. Ναι. Γιατί πλέον η μονομέρεια ότι ο καλός ο Δήμαρχος. Να στέλνετε άλλες 15 ανακοινώσεις. Ότι ο καλός ο Δήμαρχος και ότι αυτοί που καταγγέλουν και φωνάζουν είναι κάτι μυστήριοι, που προσπαθούν να περάσουν κάποια παπαγαλάκια από τα μικρόφωνα των ραδιοφώνων και τις στήλες των εφημερίδων τους. Αυτό δεν θα περάσει. Και θα σας πω και με την ευκαιρία της παρουσίας, και το λέω πρώτη φορά στη δημοσιότητα, με την ευκαιρία της παρουσίας του Στέλιου του Κούλογλου, τον οποίον καλούμε στις 6 του Δεκέμβρη για να παρουσιάσουμε μαζί και σαν δημοτική παράταξη την καινούργια του ταινία ντοκιμαντέρ «Η Νονά», η οποία θα προβληθεί στο δημοτικό κινηματογράφο. Με την ευκαιρία εδώ λοιπόν του Στέλιου του Κούλογλου θα καλέσουμε, θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ώστε υγιείς δυνάμεις της δημοσιογραφίας μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις δυνάμεις στην κατεύθυνση να δημιουργηθεί πραγματικά ένα δίκτυο ενημέρωσης και στα Τρίκαλα που θα σπάει στεγανά που πολλοί γνωρίσαμε και στις δημοτικές εκλογές, τα γνωρίζουμε όμως και κάθε μέρα. Βλέπουμε δηλαδή στον τοπικό ημερήσιο, τοπικό τύπο ή στα ραδιοφωνικά μέσα και πραγματικά χαίρομαι που η εκπομπή σας ξεκινάει και δίνει και μια δυνατότητα και οι δυνάμεις της αριστεράς και οι αντισυστημικές αυτές δυνάμεις να εκφραστούν, λοιπόν, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα άλλα, να εκφράσει πραγματικά και μια άλλη πλευρά της κοινωνίας που δεν την εκφράζουν δυστυχώς μέχρι σήμερα. Αυτό πώς θα γίνει τώρα που λέτε με αφορμή και την έλευση του Στέλιου του Κούλογλου εδώ πέρα? Ας το κρατήσουμε λίγο, να μην δώσουμε άλλες λεπτομέρειες. Να σας πω κάτι πιο απλό. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. 10-15 δελτία τύπου. Στέλτε κι εσείς άλλα 15. Τα βάζουν οι δημοσιογράφοι. Μην νομίζετε ότι όλοι έχουν, τέλος πάντων, περισσότεροι έχουν κανένα πρόβλημα. Απλά είναι ο όγκος. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι βλέπετε κι εσείς, κύριε Χασάπη, ότι υπάρχει μια μονομέρεια στην ενημέρωση στα Τρίκαλα. Έτσι. Έτσι. Βλέπουμε ποιοι δημοσιεύουν και τι δημοσιεύονται και τι λέγονται στα ραδιόφωνα. Πώς αποκλείονται δυνάμεις πολιτικές πάρα πολύ ισχυρές. Ίσως η πιο ισχυρή αυτή τη στιγμή δύναμη στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν εκπροσωπείται όπως θα έπρεπε στον δημόσιο διάλογο, τον καθημερινό. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εγώ δεν τα βάζω με τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και μπορούν να την κάνουν πάρα πολύ καλά. Εγώ τα βάζω με τους εκδότες και με τους ανθρώπους εκείνους που ελέγχουν τα μέσα και τα ραδιοφωνικά και που καθοδηγούν ακόμα και σήμερα. Ξέρετε ότι υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός που παραδέχθηκε προχθές ότι κάνουμε εμπάργο στον Δημήτρη του Παθανασίου. Κάνουμε εμπάργο δημοσιογραφικό στην παράταξη του Φυσάη Κόντρα. Υπόθηκε από δημοσιογράφο και συνάδελφό σας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν το ξέρω, αλλά όταν, λοιπόν, γιατί αυτό όχι. Είναι ανεπίτρεπτο. Συγγνώμη, είναι ανεπίτρεπτο στην δημοκρατία του 2000. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε και άλλες δυνάμεις να κάνουν εμπάργο σε δημοσιογράφους και σε πολιτικούς? Είναι, φαίνεται σημείο. Τώρα, αν εγώ συγκρίνομαι με τον Άδωνη Γεωργιάδη, και αν νομίζουν ορισμένοι ότι εγώ είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Τρικάλο, αυτό νομίζω ότι. Και με τον Περτεντέρη, αυτό νομίζω. Είναι όμως απαράδεκτο να λέγονται αυτά τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο και να λέγονται από ραδιόφωνα τα οποία, να το πούμε και αυτό, ελέγχονται από τη Δημοτική Αρχή. Ναι, είναι χρόνια, είναι μια χρόνια κατάσταση. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, τους οποίους είναι ιδιοκτησίας ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον Δήμαρχο ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα ότι εμείς κάνουμε εμπάργο στον επικεφαλής της τέταρτης μεγαλύτερης παράταξης που πήρε 10% στην ελληνική κοινωνία. Ωραία. Ήταν ένα αντιπίτευτο πράγματα και να ξέρετε και να το ξέρουν και οι τηλεθεατές σας. Δεν είναι καινούργια όμως. Εμείς θα σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό και θα τον σπάσουμε ενεργώντας και αναδεικνύοντας τα ζητήματα και μέσα από τα δελτία τύπου. Τώρα, μια και μου δίνετε και την αφορμή, από παρότι δεν έχω χρόνο, έτσι επιγραμματικά, αν θέλετε, απαντήστε μου ή σχολιάστε. Μου έκανε εντύπωση, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι τα περιφερειακά κανάλια στην ουσία πάνε για λουκέτο μετά και την τελευταία απόφαση Βαρδινογιάννο Μπομπολέων κλπ. Με την Τίτζια, δεν ενδιαφέρθηκε κανένα σα. Τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, εγώ δεν είδα κανένα ενδιαφέρον, κανένα δεν χτύπησε ένα τηλέφωνο, κανένα δεν είπε, ρε παιδιά, τι γίνεται, ας πούμε, να το κάνουμε ένα θέμα, να το παλέψουμε κάπως. Προφανώς υπάρχει
υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, κύριε Παπαθανασίου. Κύριε Χασάπη, όσον αφορά εμένα, γιατί εγώ μπορώ να εκφράσω αυτή τη στιγμή τη δική μου άποψη, εγώ νομίζω ότι παρόλες τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να εκφράσαμε και εδώ στο κανάλι και παλιότερα, σας έχω πει κατά επανάληψη ότι εκτιμώ αφάνταστα τη δουλειά που κάνουν οι περιφερειακοί και οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ο Δημήτρης Παπαθανασίου, είμαι επικεφαλής σε μια δημοτική παράταξη, δεν είμαι ούτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ούτε γραμματέας νομαρχικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να φέρω αυτό το βάρος, ούτε μπορώ να αναλάβω τέτοιες ευθύνες. Ασφαλώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει και το κόμμα μου να δει και να στηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες που πραγματικά προσφέρουν στο δημόσιο διάλογο, στη δημοκρατία και στον τόπο μας για να μην, να μην συγχαίουμε πραγματικά βάλτε το και αυτό, προσωπικά. Προτείνετε να μπει και αυτό στην προεκλογική, τέλος πάντων, έτσι, φαρέτρα. Να είστε καλά, πολύ κύριε Παπαθανασίου. Να είστε καλά κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημεράκι. Θα ασχοληθούμε αύριο και με το χώρο του ποταμιού, γιατί έχουμε και το Λιθέο ποταμό, έχουμε και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε και με τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, διότι είναι επιποδός πολέμου όλοι αυτοί που την πάτησαν τελικά και εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος. Και έχω και μία έκπληξη, αν προλάβω, θα σας την ανακοινώσω όμως αύριο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλό απόγευμα σε όλους.